Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μασχαλίδης από το photocons.gr και αυτή είναι η σειρά Phototalk. Σήμερα βρισκόμαστε στη Φιλαδέλφια. Έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον κύριο Βασίλη Κουντρουμάνο, ένα φωτορεπόρτερ πολυβραβευμένο που τα τελευταία 7 χρόνια δίνει το παρόν στις μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές οργανώσεις του κόσμου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα ξεκινάμε από τα βασικά. Πώς μπήκατε στον κόσμο της φωτογραφίας? Από μικρό παιδί, μ' άρεσε να βρίσκομαι μέσα στο γεγονός. Μ' άρεσε να δίνω εντολές στους άλλους μικρούς που ήμουν να καθίστε εδώ, καθίστε εκεί. Η μηχανή είναι ένα όπλο ειρηνικό. Άμα είσαι κοινωνικός ήδη εξωστρεφής, σου αρέσει. Μου άρεσε από μικρός. Και έτσι, όταν ξαφνικά βρέθηκε κάποιος ο οποίος μου είπε: έρχεσαι να δουλέψεις. Στην ηλικία των 18, εγώ ήμουν ήδη έτοιμος ψυχολογικά, γιατί σαν να ντόχα, σαν να έκανα αυτή τη δουλειά. Και πήγα και ξεκίνησα με τη μία ρεπορτάζ. Εκτός από κοινωνικά, που έκανα και λίγα πρωτού, μπήκα στο πολιτικό ρεπορτάζ και επί 25 χρόνια, 24 πολιτικό ρεπορτάζ συνεχώς, καθημερινά. Ταξίδια σε όλο τον πλανήτη, εμπειρίες ζωής, γνωριμίες με ανθρώπους. Τα τελευταία 6 χρόνια και λόγω της κρίσης και λόγω της ψυχολογίας που υπάρχει, κάτι δεν μου πήγαινε καλά και έτσι είπα να αλλάξω. Άλλαξα και έκανα αθλητικό ρεπορτάζ και αυτό μου βγήκε σε καλό. Θέλω να μιλήσουμε για τις δυσκολίες που έχει το αθλητικό ρεπορτάζ. Και γιατί όχι να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας, που ήσασταν ο μόνος Έλληνας ρεπόρτερ που ήταν εκεί. Τι δυσκολίες συναντήσατε? Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι στην Βραζιλία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 τον Αύγουστο. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές για έναν αθλητικό διεθνή φωτορεπόρτερ, ο οποίος δεν είναι σε μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο όπως είναι το Reuters, το Associated Press, το γαλλικό, οι οποίοι εκεί πηγαίνουν 100-150 άτομα και κάνουν ένα σε κάθε άθλημα και με βάρδιες. Σκεφτείτε τώρα έναν που είναι freelancer σε ένα μικρότερο πρακτορείο και πρέπει να ανταπεξέλθει σε πολλά. Εκεί πρέπει να ξέρει τι φακούς θα πάρει, οπωσδήποτε τις μηχανές γρήγορες, να έχει αντίληψη των πραγμάτων, να έχει το πρόγραμμα και να έχει την προηγούμενη βραδιά πού θα πάει. Γίνονται πάρα πολλά γεγονότα, εκατοντάδες γεγονότα. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ να είσαι με ελικόπτερο, πάλι δεν προλαβαίνεις, που σημαίνει πρέπει να επιλέξεις. Πρέπει να επιλέξεις και βασικά εγώ πήγα να κάνω τους Έλληνες, δεν προλάβαινα να κάνω και κάτι άλλο. Έπρεπε να διαλέξω και να πάρω τα καλύτερες μηχανές μου με τους καλύτερους φακούς, γρήγορους και γρήγορη φακή και για φωτεινότητα, γιατί είχαμε να κάνουμε και έξω και μέσα. Βασικά μέσα γίνεται πάντα. Ένα άλλο στάδιο είναι το στάδιο της ασφάλειας, των διαπιστεύσεων. Να σε ψάχνουν συνεχώς. Παρόλο που είσαι διαπιστευμένος, θα έπρεπε να συνεχώς να σε ψάχνουν, να κουβαλάς τα πράγματα. Είναι πολύ βασικό σε Ολυμπιακούς Αγώνες η ασφάλεια. Και έτσι το τρίτο στάδιο είναι να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει, τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις. Και ένα τέταρτο στάδιο έχουμε να κάνουμε τον τελευταίο 10 χρόνια με το πόσο γρήγορα θα στείλεις τη φωτογραφία. Δεν νοείται φωτορεπορτάζ, φωτοδημοσιογραφία, χωρίς να στείλεις αμέσως. Δεν πάει να κάνεις εικαστικά, δεν πάει να κάνεις τέχνη, δεν είσαι ένα σκέτος φωτογράφος. Πρέπει να στείλεις αμέσως στα πρώτα 2-3, το ανώτερο 4 λεπτά φωτογραφία σε όλο τον πλανήτη να έχει μοιραστεί. Είναι είδηση και πρέπει τότε να παίξει. Όλες αυτές τις δυσκολίες, εσείς γυρίσατε με φωτογραφίες, με βραβευμένες φωτογραφίες, με βραβευμένο υλικό. Τι είναι αυτό που φέρνει αυτή την επιτυχία? Είναι η εμπειρία, είναι η αφοσίωση, είναι η τύχη, είναι η γνωριμία? Τι είναι αυτό που δίνει και την επιτυχία αλλά και την πρόσβαση σε τέτοια γεγονότα? Πρώτον είναι η αγάπη για τη δουλειά. Για οποιαδήποτε δουλειά. Για αυτή τη δουλειά θέλετε τρομερή αγάπη, συνεχώς. Έχει πολλές δυσκολίες που δεν το αγαπάς θα το παρατήσεις. Δεύτερον είναι το ρίσκο. Κάνεις ρίσκο και σε δύσκολες εποχές. Τώρα παίρνεις το ρίσκο γιατί ήταν οικονομικό. Μόνος πρέπει να βρεις τα χρήματα, τη χρηματοδότηση. Να βρεις οπωσδήποτε στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά μου ανοίγουν οι πόρτες παντού. Είμαι διαπιστευμένος σε οποιοδήποτε σημείο, στέλνοντας το email, η FIFA, η ΔΟΕ, οποιοδήποτε αμέσως σε διαπιστεύει. Και έτσι, αφού έχεις λύσει αυτό, αυτό που χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται τύχη. Κατά κανόνα όμως στους τυχερούς πίσω υπάρχει το άξιος. Και φυσικά η εμπειρία. Άμα τα κάνεις 30 χρόνια, ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν ήξερα τη στιγμή εκείνη ότι θα πετύχω να πάρω και βραβείο ξανά από το 2014 πάρω και το 2016. Πραγματικά φαίνεται τρομερό, εξωφρενικό. Ο ΨΑΤ με βράβευσε για τη φωτογραφία του Πετρούνια, που είναι η έξοδος από τους κρίκους, τη στιγμή εκείνη που είναι τα εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου στον αέρα, με βοήθησε το να είναι πρώτο φαβορί, το φαβορί να αποδείξει την αξία του και να κάτσει στο έδαφος χωρίς να κουνηθεί, να πάρει χρυσό μετάλλιο. Ήμουν δίπλα του όλο τον καιρό και κάτω και ξαφνικά και αυτός χρυσό μετάλλιο και εγώ βραβεύτηκα και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτή τη φωτογραφία και από τον ΨΑΤ και ήδη έχω σήμερα που μιλάμε 12 βραβεύσεις. Και φυσικά βραβεύουν και το ρίσκο,
την αγάπη για τη δουλειά και όλα μαζί πια. Πώς βλέπετε το επίπεδο του φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα? Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Έχουν αναδειχθεί πολύ καλοί φωτορεπόρτερ το τελευταίο καιρό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σχολές και οι κρατικοί και στο ΤΕΗ και σε διάφορες ιδιωτικές σχολές. Μαθαίνουν τα παιδιά πραγματικά, πηγαίνουν με πάθος, με ράκι, μαθαίνουν οι καθηγητές τους. Όμως πρέπει να κάνεις στον δρόμο ρεπορτάζ. Είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, υπάρχουν. Εγώ είμαι σε διάφορα σωματεία. Είμαι στην Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος και είμαι και εκλεγμένος εδώ και 15 χρόνια. Οι συνάδελφοί μου με εκλέγουν. Που σημαίνει αυτό αναγνώριση. Σημαίνει ότι σου αναγνωρίζουν ότι μπορεί να βοηθήσει. Και ότι αυτό είναι βασικό, να μπορεί να βοηθήσει τους αδύναμους, τους περισσότερους. Τώρα που έχει κάποια ηλικία, υπάρχουν πολλοί νέοι. Πρέπει να οργανώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους σε διάφορες ενώσεις. Είμαι και στην Ένωση, εταιρικό μέλος στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, είμαι στην Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι στην Αμερικάνικη Ένωση Φωτορεπόρτερ. Είμαι σε πολλά μέλος. Όσο περισσότερο είσαι μέλος, τόσο περισσότερο θα σε βοηθήσουν σε δύσκολες στιγμές. Βεβαίως, όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου και φυσικά το να έχεις γνώσεις. Στην Ελλάδα, βεβαίως, το ρεπορτάζ, το τελευταίο καιρό υπήρχαν πολλά αρνητικά που τα βοηθούσαν να βγουν φωτορεπόρτερ στον δρόμο, να κάνουν επεισόδια, να κάνουν πορείες. Είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχουν και καιροί που κάποιες χώρες έχουν μεγαλύτερο ανεβαίνει. Τα τελευταία 6-7 χρόνια ήταν η Ελλάδα ένα μέρος. Τώρα έχει μετατοπιστεί, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή ή οτιδήποτε. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχεις και εσύ που είσαι νέος και το περιοδικό. Και εύχομαι πάντα υγεία. Σε καλό. Ευχαριστούμε. Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο διπλό καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού Φώτων που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τότε τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.